Ανησυχία προκαλεί είδηση των τεσσάρων νέων κρουσμάτων σε κατασκήνωση στα χανιά. Οι μικροί κατασκηνωτέ με εισιτήριο το αρνητικό ράπι τεστ είχαν ξεκινήσει τι διακοπέ του την περασμένη Παρασκευή. Όμω την Κυριακή η ψυχρολουσία για όλου ήταν μεγάλη, καθώ τα πρώτα ύποπτα συμπτώματα έφεραν νέο έλεγχο που επιβεβαίωσε πω τρία παιδιά από το Ρέθυμνο ήταν θετικά, ενώ σήμερα επιβεβαιώθηκε ακόμα ένα κρούσμα. Στην κατασκήνωσή μα, αυτή την περίοδο μπήκαν παιδιά με αρνητικό ραπιτέστ που, όμω, δυστυχώ ήταν θετικά στο COVID-19, επουδενή δεν ευθύνονται τα παιδιά ή οι γονεί του. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που ο ιό βρίσκεται σε έξαρση και είναι εξαιρετικά μεταδοτικό και δυστυχώ κανένα τεστ δεν είναι 100% αξιόπιστο. Αντιμετωπίσαμε όλα τα ύποπτα κρούσματα άμεσα παρότι οι επίσημες οδηγίες του ΕΟΔΗ είναι να περιμένουμε για επιβεβαίωση του κρούσματος, γιατί αυτή η διαδικασία είναι χρονοβόρα και θεωρήσαμε ότι θα εκθέσουμε περισσότερα παιδιά σε κίνδυνο, απομακρύνοντας όλα τα παιδιά της ομάδας που εμφανίστηκαν με μεγάλο ψυχολογικό κόστος για τα παιδιά, στα οποία στερήσαμε τις διακοπές και ευχαριστούμε αυτά και τους γονείς τους για την κατανόηση και την άψογη συνεργασία τους. Ότι ο ιός κατόρθωσε και πέρασε γιατί είχαν αρνητικό. Rapid test κατά την προσέλευση είναι ακριβώ αυτό που σα λέω. Μπορεί ε, όλη η ειδική συστήνω ότι όταν έχει μια στενή επαφή με ένα κρούσμα, δεν πα να κάνει την πρώτη μέρα PCR ή Rapid test, περιμένει να περάσουν 4-5 μέρε, ούτω ώστε εάν είσαι θετικό να φανεί. Αν το κάνει νωρίτερα, όπω στην προκειμένη περίπτωση, έχει την ψευδέστηση ότι είσαι αρνητικό, ενώ είναι το αντίθετο. Όπω περιγράφει σε ανακοίνωσή τη η διεύθυνση τη κατασκήνωση, οι κινήσει που έγιναν ήταν αστραπιαίε προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά. Πέρα από τα παιδιά που διαγνώστηκαν θετικά, άμεσα εκτό τη κατασκήνωση βρέθηκαν επίση παιδιά αλλά και εργαζόμενοι που είχαν έρθει σε επαφή μαζί του. Παρότι άμεσα πραγματοποιήθηκαν σε όλου self-test χωρί κανένα να προκύψει θετικό. Όλα τα παιδιά που έχουν έρθει σε επαφή με ύποπτο κρούσμα καθώς και οι ομάδες τους έχουν απομακρυνθεί από την κατασκήνωση. Τα παιδιά που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην κατασκήνωση έχουν υποβληθεί σε self-test από το ιατρικό μας προσωπικό την 3η 20 Ιουλίου, όπως έτσι κι αλλιώς ήταν προγραμματισμένο και έχουν αρνητικό αποτέλεσμα. κυρωσεις ε, δεν έχει κατασκήνωση, δηλαδή ε, το μέτρο του κλεισίματος θα έρθει όταν, μόνο όταν έχουμε πολύ μεγάλη διασπορά του ιού. Μέσα και μάλιστα σε διαφορετικέ ε, κοινότητε ή σε διαφορετικέ ε, σκηνέ οι ομάδε. Τα κρούσματα που είχαν κάνει την εμφάνισή τους σε πανελλαδικό επίπεδο, όπω και σε άλλη κατασκήνωση των χανίων κατά την πρώτη περίοδο, έφεραν το αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχου στον κλάδο, επιβάλλοντα μεταξύ άλλων τη διενέργεια ράπιτες στα παιδιά έω και 48 ώρε πριν την είσοδό τους στην κατασκήνωση. Καθησυχαστικά, ωστόσο, φαίνεται να είναι και τα λόγια του Αντιπροέδρου Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσια Υγεία, Παπαδάκη Αντώνιου, για του γονεί. Καθώ επισημαίνει ότι η νέα αυστηροποίηση των μέτρων, σύμφωνα με τι τελευταίε ανακοινώσει τη κυβέρνηση, εξασφαλίζει ασφαλεί διακοπέ στα παιδιά του. Τέσσερα και άλλα εφτά περιστατικά την άλλη φορά που είχαμε πάλι σε κατασκήνωση, θεωρώ είναι πάρα πολύ μικρό αριθμό για ένα τέτοιο κλειστό χώρο όπως είναι οι παιδικές κατασκηνώσεις που σημαίνει λοιπόν ότι το πρωτόκολλο λειτουργεί, αυστηροποιήθηκε τώρα με την νέα κία που βγήκε το προηγούμενο Σάββατο. Οι γονείς λοιπόν δεν πρέπει να ανησυχούν. Όσο ο ιός δεν εισέρχεται μέσα, τα παιδιά μπορεί να είναι και πιο ασφαλή από ό,τι έξω. Παρ' όλα αυτά, εξαιτία των αυξημένων κρουσμάτων σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, συνίσταται σε όλου του γονεί ο περιορισμό των παιδιών λίγε μέρε πριν την άφηξή του στο χώρο τη κατασκήνωση. Τι προηγούμενε ημέρε, όσο το δυνατόν, να μην αφήνουν τα παιδιά να μετέχουν σε κοινωνικέ εκδηλώσει, σε πλατείε, δηλαδή δύο-τρει μέρε πριν, να περιορίσουν λίγο τα παιδιά στο σπίτι, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα έρθουν σε επαφή με τον ιό.